Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, η εικόνα που θα δείτε τώρα είναι ιδιαίτερη. Έχει ένα σουρεάλ στοιχείο. Δηλαδή, είναι ο δήμαρχος Μαραθώνα, ο Ηλίας, ο Ψινάκης, με τον μπλε το σακάκι, παντελόνι υπασίας, την πότα υπασίας. Δεν ξέρω αν φοράει μαντήλι ή γυαλί καθρέφτη, θα το δούμε. Και υποδέχεται στις κατασκηνώσεις της οικογένειας των προσφύγων που μόλις έφτασαν. Είναι πάμε αυτή την ώρα τώρα, ε. Ναι. Πάμε στο Λάμπρο, το Χαβέλα. Καλό μεσημέρι, Τατιάνα. Βρισκόμαστε στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Εργασίας στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Αυτή τη στιγμή μόλις κατέβηκαν από το λεωφορείο, το οποίο επιβιβάστηκαν οι 20 οικογένειες. Πρέπει να σου πω ότι όπως μας εξήγησε ο Δήμαρχος του Μαραθώνα, ο κ. Ηλίας Ψινάκης, είναι πολύτεκνες οικογένειες, περίπου 100 άτομα, τα οποία θα μείνουν στον συγκεκριμένο χώρο. Αυτή τη στιγμή το λεωφορείο δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι εδώ που βρισκόμαστε εμείς, οπότε ο Δήμαρχος του Μαραθώνα, ο κ. Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος, και πρέπει να σου πω, ήταν αυτός ο οποίος διοργάνωσε τα πάντα εδώ. Όλοι είναι κάτω από τις δικές του εντολές. Δεν το βλέπουμε, Λάμπρο μου, τον κ. Ψινάκη. Πες μου λοιπόν για αυτή έτσι την πρώτη επαφή και τι αναμένεται να γίνει εκεί στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα. Κοίτα, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, την οποία εγώ την έμαθα από την τηλεόραση. 10 ηλίθοι από εδώ πέρα, της αντιπολίτευσης, πήγανε στην κυρία Φωτίου, η οποία είναι αναπληρωτής υπουργός εργασίας, που ανήκουν και οι κατασκηνώσεις αυτές, και υποδείξανε μόνοι τους ότι πρέπει να φιλοξενήσουν 4.500 και πάνω και να πάρουν όλες τις κατασκηνώσεις, που βέβαια εδώ έχουμε όλα τα παιδάκια το καλοκαίρι, των αστυνομικών, του ναυτικού, τα αμαία που τα φιλοξενούμε όλο το καλοκαίρι. Και θέλανε να τους δώσουν όλες τις κατασκηνώσεις και ένα ξενοδοχείο έρημο και να το κάνουμε εδώ πέρα, ήθελα να το κάνουμε λίγο Σάμο, Λέσβο, Κό κτλ. Βέβαια, με το που υποδείξαν αυτά τα μέρη, αυτοί οι 10 γελοί έχουν και ονοματεπώνυμο, 10 ακριβώς και με ονόματα. Ηλία, εννοείς από την αντιπολίτευση του Δήμου Μαραθώνα. Η δική σου αφέλης εκεί, η εσωτερική σου αντιπολίτευση, υπέδειξε να δοθούν όλες οι εγκαταστάσεις που φιλοξενούν όλα αυτά τα παιδιά που στο όλες οι κατασκηνώσεις, γιατί όλες είναι πολλές, και ένα ξενοδοχείο. Μάλιστα. Και? Και το έμαθα με την τηλεόραση και τα πήρα, τις κλείδωσα. Είχα τρομερά νεύρα και με την κυρία Φωτίου και τον Βίτσα, που είναι αναπληρωτής υπουργός άμυνας επί του θέματος. Και επικοινώνησα μαζί τους με τρομερά νεύρα, αλλά ευτυχώς κατάλαβα ότι οι άνθρωποι είναι πολύ έξυπνοι και συζητήσιμοι, γιατί τους είπα ότι δεν γίνεται εδώ πέρα το κάνουμε. Εγώ έχω τουρισμό, έχω κανονίσει πώς θα αναπτυχθεί η περιοχή, επενδυτές που πρέπει να δώσουν, Κινέζους, σούπα, μούπες. Δεν μπορώ να το κάνουμε εδώ πέρα όπως τα έχουν κάνει. Και εξάλλου οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι βασανισμένοι, τρομερά. Οπότε απέτησα ως το καλοκαίρι, που αρχίζουν το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, να μπορώ να εξυπηρετήσω μόνο πολύτεκνες οικογένειες από τη Συρία και που έχουν πολλά παιδάκια. Μερικοί έχουν και ένα γονέα, γιατί άλλοι έχουν σκοτωθεί. Είναι άνθρωποι που έχουν βασανιστεί τρομερά, έχουν κακοποιηθεί. Οι συγγενείς τους και οι φίλοι τους περισσότεροι είναι νεκροί. Και όλα αυτά που ξέρουμε, τόσο πάντων, εκεί που γίνονται. Και όταν φιλοξενείς κάποιον, θέλει με αξιοπρέπεια, όχι να του βάλει σε στρατόπεδο συγκεντρώσεω και να πατικώνει και να σφάζονται μεταξύ του για ένα κρουασάν. Αν αυξηθούν και οι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι. Έχουν χάσει τα ιατρεία του, τα γραφεία του, τι επιχειρήσει του, του δικού του, τα πάντα. Και περιμένουν να μπουν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδο για να πάνε στα γειτονικά κράτη, στις ευρωπαϊκά κράτη που έχουν συγγενείς και τέτοια, μέχρι να τελειώσει τον μπακάλο εκεί κάτω, ως επιτοπλίστων. Αυτό είναι οι πρόσφυγες. Οι μετανάστες είναι άλλο. Λοιπόν, απέτησα πρώτον το συγκεκριμένο χρόνο μέχρι να αρχίσουν τα κατασκηνωτικά προγράμματα με τα αμαία και τα παιδάκια και αυτά. Πότε αρχίζουν? Δεύτερον, το καλοκαίρι είναι Ιούνιο, νομίζω. Ναι, άρα σε 2 μήνες. Ναι. Ναι, δώσαμε μόνο μία κατασκήνωση και
Αρχίζουμε με 20 οικογένειες που έρχονται σήμερα. Ήρθα το πρώτο πούλμαν και έχουν στήσει μόνο 20 σκηνές. Μετά από 2-3 μέρες θα είναι άλλες 20 για να πάει σταδιακά το πράγμα. Μην γίνει εδώ πέρα μπάχαλο, όπως είναι παντού. Και μετά το maximum, το ταβάνι που μπορούμε εμείς να δεχτούμε, το οποίο το δέχτηκε και ο κύριος Βίτσας και η κυρία Φωτίου, οι υπουργοί δηλαδή οι αντίστοιχοι, θα είναι μέχρι 100 οικογένειες. Που σημαίνει 400 άτομα. Ναι. Κάπου στα 400 άτομα. Γιατί δεν είναι. Ναι, τα οποία τα περισσότερα είναι παιδάκια. Μάλιστα. Ένα άλλο τεχνικό που επίσης πέρασε. Κύριε Δημαρχέ, συγγνώμη, σας διακόπτω. Εάν αυξηθούν οι ανάγκες, αν αυξηθούν οι προσφυγικές ανάγκες, οι ροές δηλαδή των προσφυγικών. Με το αν δεν γράφετε ιστορία. Τι θα κάνετε, και αν σας πούνε από την πολιτεία και άλλους μήνες. Τον μαζεύει, Τατιάνα μου, λίγο γιατί. Το Βαγγέλη. Ωραία. Ολοκλήρωσε. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα. Ολοκλήρωσε, Ηλία. Ολοκλήρωσε, γιατί μετά θέλει να σου κάνει ένα ερώτημα ο Βαγγέλης Γιακουμής. Ό,τι θέλετε, αλλά να τελειώσω να σα πω τι γίνεται. Αν σα ενδιαφέρει. Αν και αν και αν και αν. Η γιαγιά μου Καρούλα θα ήταν εικόνα. Και αν. Λοιπόν, να μην με διακόπτετε προ το φάκελο, αν έχετε την καλοσύνη. Λοιπόν. Απέτυχα επίσης να είναι κλιμάκι του ΙΕ. Απαγορεύω τις ΜΚΟ, γιατί όλοι ξέρουμε, ή μάλλον όχι όλοι, με τις ΜΚΟ δεν είναι πολύ καθαρά τα πράγματα και γίνονται μπερδέματα. Έχω απαιτήσει να είναι μόνο στρατός εδώ μέσα και να έχει το κοντρόλ του ταΐσματος, 5 διευθύνσεις, υγειονομική, αυτά τα logistics, τα τρόφιμα. Ευτυχώς έχει πολύ καλούς επιστήμονες ο στρατός. Ο στρατός δεν είναι ο τάγκς με πολυτεχνείο και τέτοια, ξέρεις, του τύπου Χούντα. Είναι. Σωστά το εξηγεί. Γιατροί. Δεν ξέρεις τι καταλαβαίνει. Ναι, και τέτοια. Οπότε να έχουμε το control πλήρες, γιατί όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο, τον φιλοξενείς. Δεν τον κάνεις, ας πούμε, σαν να είναι σκλαβοπάζαρ εδώ πέρα. Ζητιάνος. Σωστά. Ναι. Και τι άλλο απέτησα. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, τα δεχτήκαν όλα οι άνθρωποι. Ηλία μου, και πρέπει... για να μην διαμαρτυρήσω. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Μην... εν τω μεταξύ, ναι. πριν να σου πω κάτι, με το που τα ακούσαν εδώ πέρα βέβαια οι κάτοικοι, τσιρίξανε. Με το που ντύλαρα όλα αυτά με τον κύριο Βίτσα και την κυρία Φωτίου και τους τα μετέφερα, τους ξύπνησε το ελληνικό φιλότιμο και η φιλοξενία. Και είναι όλοι ευχαριστημένοι, έρχονται όλοι εδώ να βοηθήσουν, κάτοικοι, εκλεγμένοι, αστυνόμοι, πυροσβέστες, οι πάντες. Και δήμαρχε, να...